ένα νέο πρόσωπο με καθήκοντα και αρμοδιότητες που αφορούν στο συντονισμό του καλλιτεχνικού προγράμματος, τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων και την επικοινωνία με καλλιτέχνες, βρίσκεται ήδη στη θέση του στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Ο λόγος για τον Δημήτρη Τουλιάτο, που είναι ο εκλεκτός της διοίκησης, έπειτα από μια επιλογή που έγινε από διάφορα βιογραφικά ενδιαφερομένων, για μια θέση που παρόλα αυτά δεν είχε προκηρυχθεί δημοσίως. Ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, Κώστας Γκόγκος, τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος δημόσιας παρουσίασης ενός εξωτερικού συνεργάτη. Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ωστόσο, έκανε λόγο για ένα πρόσωπο με σημαντικό βιογραφικό και σπουδαία εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις. Μετά την αποχώρηση δύο υπαλλήλων, των δύο διευθυντριών, που συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού προγράμματος και εν γέννη στον τομέα του πολιτισμού, θα αναπληρωθεί φυσικά αυτή η θέση από υπαλλήλους του Πνευματικού Κέντρου. Θεωρήσαμε σωστό την πρόσληψη ενός συνεργάτη που θα μας παρέχει βοήθεια σε σχέση και με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με την επικοινωνία μας γενικότερα με το καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας και τη βοήθειά μας, γιατί νομίζω πως έχει ένα σημαντικό βιογραφικό και έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στα οικονομικά και στο management, αλλά και στον πολιτισμό, γύρω από το θέατρο, γύρω από το ραδιόφωνο, γύρω από την τηλεόραση, και θα είναι μια σημαντική βοήθεια για το Πνευματικό Κέντρο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τουλιάτος, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί παλιότερα στο τέλος της παρουσίασης της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Πήρα και διάφορα άλλα βιογραφικά και από Θεσσαλονίκη και από τα Γιάννενα ακόμη, από την Αθήνα. Θεωρήσαμε ότι είναι η καλύτερη επιλογή και έχουμε πλέον μια συνεργασία με τον κύριο Δημήτρη Τουλιάτου. Ουσιαστικά είναι μια ανάθεση, μια επιλογή καλύτερα, έτσι, του προσώπου, δεν υπήρξε μια προκήρυξη. Είναι μια ανάθεση παροχής υπηρεσιών για ένα συνεργάτη γύρω από αυτό το αντικείμενο που σας προανέφερα. Έχω και το βιογραφικό, το οποίο μπορώ να σας δώσω και να το έχετε υπόψη σας.